Ως έκπληξη το είδα. Γεια σας, κύριε Αρβανίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό τάξιδο και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χάσει κάθε όριο. Πρόκειται προφανώς για μια απαράδεκτη κίνηση. Η εργασία δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Οι άνθρωποι πρέπει να, το κράτος πρέπει, οφείλει να προστατεύει την εργασία των ανθρώπων και να βρίσκει τη δουλειά στους ανθρώπους. Είναι οι βασικές αρχές του κοινωνικού κράτους και τέλος πάντων του κράτους που εγώ σε κάθε περίπτωση υπερασπίζομαι, αλλά και η κυβέρνηση υπερασπίζεται. Με την έννοια αυτή, η συγκεκριμένη παρέμβαση, εγώ θα την πω ως παρέμβαση, είναι ένα κακόγουστο αστείο, έτσι μόνο μπορώ να το εκλάβω. Είναι μια απαράδεκτη ενέργεια, δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και ευτυχώς η ηγεσία του Υπουργείου και η προηγούμενη, αλλά και αυτή που θα συνεχίσει από εδώ και πέρα, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες προσπάθειες και ενέργειες ώστε να μπορέσει να υπερασπιστεί την εργασία των ανθρώπων, όχι στην κατεύθυνση που διαβάσατε πριν από λίγο, αλλά στην κατεύθυνση που εμείς βάζουμε ως πολιτική, κατεύθυνση εννοώ, που είναι προφανώς η αύξηση του κατώτατου μισθού πρέπει να γίνει σε όλους και αυτό το κάνουμε και το ελέγχουμε. Υπερασπιζόμαστε λοιπόν αυτό το δικαίωμα. Έχουμε βάλει το ΣΕΠΕ και κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά κάνει το ΣΕΠΕ. Το ΣΕΠΕ, το οποίο η κυβέρνηση Σαμαρά το είχε αποδιοργανώσει πλήρως, να σας πω μόνο ότι είχε αφαιρέσει 200 οργανικές θέσεις. Εμείς το υπερασπιζόμαστε και βάζουμε και άλλους ανθρώπους για δουλειά στο ΣΕΠΕ, γιατί θεωρούμε ότι πραγματικά ο έλεγχος σε τέτοιου είδους εταιρείες. Φύγατε λίγο από το θέμα, αλλά θα μείνουμε στο θέμα που θέλετε. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα τέτοιο μέλη το οποίο πάει σε εργάτες και εργάτριες. Αυτοί οι εργάτες και αυτοί οι εργάτριες, αν δεν κάνουν αυτό, δηλαδή να χαμογελούν, όχι όπως το κάναμε τώρα εδώ, ολίγον τρολ, πέρα από το χιδαίο της ιστορίας ότι σε πληρώνουμε και 300 ευρώ είναι 300, αν δεν είναι περισμένοι, δεν είναι 300, δηλαδή. Είναι αστείο, μας κορυδεύουν. Δεν υπάρχει λόγος να το. Σημαίνει ότι κάποιος πρέπει. Θα πάνε να τους τραβήξει τα αυτιά, θα έχουν κάποια επίπτωση ή είναι μια αστοχία. Δηλαδή, όχι, δεν είναι αστοχία. Προφανώς υπάρχουν κανόνες στην αγορά εργασίας, υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορεί ο καθένας, είτε είναι εργοδότης, οποιοδήποτε εργοδότης, μικρός ή μεγάλος εργοδότης. Οφείλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν υπάρχουν κενά. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία προβλέπει τις υποχρεώσεις του εργοδότη. Και προφανώς δεν είναι υποχρέωση του εργοδότη να στέλνει τέτοιου είδους email στους εργαζόμενους. Mm-hmm. Ο εργοδότης πρέπει να προστατεύει τους εργαζόμενους σε μια κατεύθυνση που βάζει η κυβέρνηση. Βάζουν οι νόμοι. Μα ξέρετε κάτι, κύριε Μπάρκα, εδώ υπάρχουν ειδήσεις στις ειδήσεις. Θα σας πω γιατί. Ξαναδείξε μου λίγο. Και θέλω να μου πείτε αν υπάρχει. Εγώ λέω και το όνομα της εταιρείας. Δηλαδή, κάντε μποϊκοτάζ κιόλας. Μην πηγαίνετε να ψωνίζετε από εκεί. Να το δείτε. Εδώ λέει αυτή η κυρία ή ο κύριος, δεν ξέρω τι είναι, αρχηγός, ποιος είναι ο αρχηγός. 300 ευρώ. Η κυβέρνηση ψήφισε τον κατώτατο μισθό. Κατρίγει τον υποκατώτατο. Κυρία είναι, κυρία. Κατρίγει τον υποκατώτατο, σωστά. Και αύξησε τον. Τα 300 ευρώ είναι κάτω και από τον υποκατώτατο. Μπορεί να αναφέρεται σε άλλου είδους σχέσεις. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω γι' αυτό. Πάντως μια έρευνα τη χρειάζεται. Απολύτως. Να μας πούνε αυτοί. Κύριε Αρβανίτη, ακούστε. Δεν λέω ότι δεν θα γίνουν έρευνες και σας το λέω από την εκπομπή σας. Θα έλεγα ότι είναι ήμουν λίγο τυχερός. Με την έννοια πια ότι εμείς αυτό το πράγμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας, προφανώς και ήρθε και σε εμάς. Ενημερώθηκε ο Γενικός Γραμματέας. Βέβαια, απολύτως. Είναι ενήμερη η ηγεσία για αυτά τα πράγματα και προφανώς θα ασκηθεί ο απαραίτητος έλεγχος για να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Επειδή μας ήρθε ένα email που προφανώς πρέπει να το ελέγξουμε. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά οι ενέργειες ελέγχου θα γίνουν απολύτως. Αν αφορά κανονική εργασία με την έννοια του 8ωρου κτλ. Δεν υπάρχει 300 ευρώ. Η κυβέρνηση εδώ και κάποιο καιρό έχει υπογράψει, έχει ψηφίσει την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%. Η Βουλή καταρχήν. Η Βουλή την ψήφισε προφανώς. Η κυβέρνηση το έφερε προς ψήφιση. Βεβαίως, η κυβέρνηση το έφερε προς ψήφιση. Άρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έχουμε καταργήσει τον υποκατώτατο μισθό. Σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό το άθλιο πράγμα, και το λέω άθλιο, του υποκατώτατου μισθού. Δεν υπάρχει πλέον υποκατώτατος μισθός, υπάρχει μόνο ο κατώτατος. Και άρα όλοι οι εργοδότες οφείλουν να συστρατευθούν με αυτή την επιλογή. Άρα και εμείς θα κάνουμε τους ελέγχους μας και πρέπει οι εργοδότες να υπακούσουν σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Μπάρκα, να σας ρωτήσω, δεν ξέρω τα εργαλεία πώς είναι, θα μου πεις. Όχι, εσείς, η διασταρμοδιότητα είναι αυτή, δεν είναι, και του Γενικού Γραμματέα. Ποιο πράγμα, το ΣΕΠΕ. Το κομμάτι, ναι. Βέβαιως. Οπότε είμαι. Καλά, εντάξει, και οι αξιόγνωστοι. Το ξέρετε τα θέματα εσείς στο Υπουργείο, έτσι και ο Πετρόπουλος. Θέλω να πω κάτι. Μια εταιρεία έχει κάποιες δυναμικές. Δηλαδή, για να κάνεις μια εκπομπή, πρέπει να έχεις 6 οπερατέρ, τόσο στο Σεργείο.
μπορείτε να κρίνετε αν η εταιρεία, γιατί μπορεί να κρύβει πραγματικά να έχει εργαζόμενους οι οποίοι θα τους δίνει υποκατώτατο μισθό λέγοντας ότι είναι περιστασιακή εργασία, αλλά δεν πρέπει να έχει μια βάση δεδομένων ανάλογα με το δυναμολόγιο της πόσο εργάτες πρέπει να έχει. Ούτως ή άλλως η κάθε εταιρεία δίνει τα στοιχεία των εργαζομένων και τι μορφής εργασίας έχουν αυτοί στην εταιρεία της. Ακόμα και τις υπερορίες καθημερινά πρέπει να δίνει αποδείξεις. Απολύτως. Και γι' αυτό εμείς, όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει η προηγούμενη. Για να μην το διεκδικήσω εγώ, γιατί δεν έγινε με μένα και οφείλω να τα λέω αυτά τα πράγματα. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, ο Νάσος Ηλιόπουλος δηλαδή, και ως ειδικός γραμματέας ΣΕΠΕ τότε, αλλά και ως υφυπουργός εργασίας, και ο Πάνος Κορφιάτης, ο ειδικός γραμματέας ΣΕΠΕ τώρα, έχουν κάνει ένα σωρό ελέγχους σε εταιρείες που έφτασαν στα αυτιά μας, τέλος πάντων, ναι, ότι δεν δινόντουσαν οι υπερορίες στο προσωπικό κτλ. Και μπορείτε να αναζητήσετε, για να μην σας το να αναφέρω εγώ, να αναδείτε στο ίντερνετ με ένα σωρό εταιρείες οι οποίες αναγκαστήκανε και δώσανε χρήματα πολλά ως υπερορίες που όφυλαν στους εργαζόμενους. Έτσι, δεν ήταν κάτι, δεν ήταν πρόστιμο, αλλά και πρόστιμα που μπήκαν σε εταιρείες. Εγώ θα αναφέρω και ακόμα και τραπεζικές εταιρείες, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Έτσι, τράπεζες. Μπήκανε πρόστιμα όσον αφορά την μη καταβολή υπεροριών στους εργαζόμενους. Γίνονται οι έλεγχοι. Γι' αυτό και είπα πριν, κύριε Αρβανίτη, ότι εμείς υπερασπιζόμαστε το ΣΕΠΕ. Το ΣΕΠΕ τι κάνει? Το ΣΕΠΕ είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός. Mm-hmm. Ελέγχει δηλαδή όλες αυτές τις εταιρείες. Στην πολιτική κατεύθυνση που είχε δώσει η κυβέρνηση Σαμαρά, είχε αποδιοργανώσει το ΣΕΠΕ, άρα δεν γινόταν έλεγχοι. Άρα και εσείς να πηγαίνατε και να λέγατε ότι η εταιρεία ΕΡΤ δεν μου πληρώνει τις υπερορίες, δεν θα υπήρχε ο μηχανισμός για να ελεγχθεί. Είχαν φύγει οι άνθρωποι και είχε διώξει κόσμο. Εμείς ίσα ίσα αυτό το δυναμώνουμε. Και θα το δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή αυξήσαμε το ανθρώπινο δυναμικό κατά 35%, για να λέγω τους αριθμούς τους πραγματικούς, και αυτό θα ανέβει ακόμα παραπάνω. Οι οργανικές θέσεις θα αυξηθούν, θα πάει περισσότερος κόσμος εκεί για δουλειά. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί πραγματικά το ΣΕΠΕ και οι εργαζόμενοι του κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά όσον αφορά την υπεράσπιση της εργασίας των ανθρώπων στον ιδιωτικό τομέα. Κοίταξα και είδα ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας κάνει λόγο για την τελευταία παράταση, το λέω και για τους επιχειρηματίες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, που δίνεται ώστε να διευκολυνθούν να ολοκληρώσουν ομαλά τη διαδικασία υποβολής. Μέχρι την Παρασκευή, λοιπόν, αν έχω διαβάσει καλά, πρέπει να υποβάλουν το Ε4, να υποβάλουν πόσοι ανέβαλαν τους ανθρώπους στο νέο. Ακριβώς. Στο νέο μισθολόγιο. Ακριβώς. Στο νέο κατώτατο μισθό. Στο νέο κατώτατο μισθό. Ναι. Και ότι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Το άλλο δεν το θεωρούσα καν μισθολόγιο. Εντάξει, πρέπει να το λέμε όμως, γιατί λοιπόν, απολύτως, και αυτό οφείλουμε να πούμε ως ηγεσία πλέον, ότι αυτό θα ελεγχθεί, δεν θα κάθει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει ως μια απλή ανάγνωση στοιχείων, «Α, μου έδωσε ο Αρβανίτης κάτι». Αυτό θα ελεγχθεί. Γι' αυτό εγώ, επειδή αφορά το χαρτοφυλάκιό μου, ευτυχώς ή δυστυχώς έχω δύο πράγματα στο χαρτοφυλάκιό μου, τα οποία τα θεωρώ. Και τα υπόλοιπα είναι κορυφαία. Εγώ δεν θέλω να εξάρω το έργο της προηγούμενης ηγεσίας και όλης της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, όλα από την Υπουργό την Εύφη την Αχτσιόγλου, την αναπληρώτη Υπουργό τη Θεανού τη Φωτίου, τον Υφυπουργό τον Πετρόπουλο, τον Τάσο, αλλά και την προηγούμενη ηγεσία του δικού μου χαρτοφυλακίου, τον Νάσο τον Ηλιόπουλο, έχει μια εξαιρετική δουλειά ο καθένας στον τομέα του. Εγώ έχω τον ΟΑΕΔ και το ΣΕΠΕ. Γι' αυτό και λέω ότι είναι δύο οργανισμοί οι οποίοι πραγματικά έχουν ανθρώπινο δυναμικό. Ανθρώπινο κεφάλαιο που μπορεί να παράξει πολιτική, ενώ αφορά ανθρώπους που έχουν πραγματικά πρόβλημα όσον αφορά τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ, διρίστο εμπαρόντο, κάνει εξαιρετική δουλειά και προχτές ανακοινώσαμε και το νέο οργανόγραμμα. Αλλά από εκεί και πέρα και το ΣΕΠΕ κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι των ελέγχων. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν πιο ασφαλείς με την ενδυνάμωση των δύο αυτών φορέων. Πραγματικά η εικόνα που εμείς έχουμε στο Υπουργείο είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν πλέον, νιώθουν την ασφάλεια που θα έπρεπε να νιώθουν για την υπεράσπιση των εργατικών του εργατικών. Κύριε Παρακάτω. Υπουργέ, έχετε ακούσει κι εσείς, σας τα είπε και ο Λιόπλος, φαντάζομαι, ότι έχουμε περιπτώσεις όπου και ο Γενικός Γραμματέας είναι πολύ έμπειρος, έχουμε περιπτώσεις όπου στο δώρο, παραδείγματος χάρη, έδιναν το δώρο και μετά το επέστρεφαν το δώρο, όχι με τραπέζικο λογαριασμό, με μαύρα. Πάρε, δώσε. Πάρε, δώσε. Αυτό μπορεί να συμβεί και για τους μισθούς. Για κάποιους. Βέβαια, αυτοί που το κάνουν αυτό, κατά τη γνώμη μου, παίρνω θέση, είναι
οικονομικά και πολιτικά ανόητη, διότι δεν είναι το εργατικό κόστος το μεγάλο πρόβλημα των επιχειρήσεων. Όλοι οι φορείς και τα επιμελητήρια το λένε, αλλά άμα έχεις μάθει να είσαι παραπόντης, είσαι παραπόντης. Πώς μπορείς να το λύσεις, γιατί α, αν έχεις σωματείο και συνδικάτο που λέω εγώ στους εργαζόμενους, μπείτε στα σωματεία σας, κάπου θα βρεις. Αν δεν έχεις ή είναι εργοδοτικό το σωματείο, πιάσ' το εγώ και κούρευτο. Και πώς εκεί το προστατεύεις? Κύριε Αρβανίτη, εμείς έχουμε φτιάξει ένα μηχανισμό έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να παίρνει. Εγώ από την εκπομπή σας θέλω να πω το εξής. Δεν πρέπει κανείς να φοβάται να κάνει τέτοιου είδους καταγγελίες, ακόμα και ανώνυμες καταγγελίες. Γιατί εμείς μπορούμε, έχουμε κλείνει τον μηχανισμό έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε. Να κρατήσω το ανώνυμη καταγγελία που είναι πιο. Ότι ναι, μη φοβάσαι, ναι, κάτι ανώνυμη. Ναι, δεν χρειάζεται. Αλλιώς δεν είναι. Ναι, ναι. Αλλά λέω ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι ατιούτη η κυβέρνηση τους υπερασπίζεται. Το μοντέλο αυτό που υπήρχε στην κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις 9-15 που έλεγε ότι να μειώσουμε την εργατική, το εργατικό κόστος, την εργατική δύναμη έτσι ώστε, για να γίνουμε ανταγωνιστικοί, έχει πέσει. Εμείς από το 2015 υπερασπιζόμαστε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες αυτής της χώρας και γι' αυτό κάνουμε βήματα για τη μείωση της ανεργίας, για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Κάνουμε βήματα. Δεν λέμε ότι τα λύσαμε όλα προφανώς, έτσι. Αλλά κάνουμε βήματα για να τους υπερασπιστούμε. Σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή έχει συμβεί και όπως είπατε σωστά και προηγούμενες φορές, όταν έρχονται καταγγελίες, εμείς κάνουμε τα αδύνατα δυνατά έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτές τις καταγγελίες να ελεγχθούν, αλλά και να φτάσουμε στην πηγή. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές, για να είμαστε και λίγο πραγματιστές, όταν υπάρχουν διάφορα τερτύπια που μπορούν να κάνουν οι εργοδότες, με αυτό που λέτε εσείς, δώστε μου τα μισά ή όχι. Πρέπει λοιπόν οι εργαζόμενοι να μην φοβούνται, εμείς τους υπερασπιζόμαστε, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά κάθε καταγγελία να διελευκανθεί του κατά πόσο τέτοιο. Θα κάνουμε όλους τους ελέγχους, υπερασπιζόμαστε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της χώρας, να μην φοβάται κανείς να κάνει καταγγελίες στο ΣΕΠΕ. Υπάρχει και η ανάλογη γραμμή όπου μπορούν να τηλεφωνήσουν οι εργαζόμενοι εκεί. Και βεβαίως, αυτό που είπατε εσείς πολύ σωστά, ότι τα σωματεία της χώρας μας πρέπει να παίξουν και αυτόν τον ρόλο υπεράσπισης των ανθρώπων που εντάσσονται στο σωματείο τους ή είναι στον κλάδο τους. Κλείνω αυτή τη σκέψη. Στην ιστορία των ταχυφαγείων και ιδιαίτερα στον χώρο των delivery, των ανθρώπων που δουλεύουν δηλαδή με το μηχανάκι, έχουμε πολλούς νεκρούς, έχουμε σακατεμένους, έχουμε, και το ξέρουμε αυτό γιατί έχουν σωματείο, τα παιδιά έχουν φτιάξει ένα σωματείο και είναι και μαχητικό και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Εκεί τι διαπιστώσαμε? Εκεί διαπιστώσαμε, πέρα από αυτό που λέμε ταξική πάλι, διαπάλι κτλ, και μαφιόζικα. Δηλαδή, το είχατε μάθει. Βρέθηκαν εργοδότες με τους μπράβους και αυτόν που κατήγγειλε τον έκαναν σώσπα στο ξύλο. Έχουμε και τέτοιους. Σε αυτούς είμαστε ωραίμοι να πούμε ότι κάποιοι δεν δικαιούνται και δεν μπορούν να έχουν μαζί τους αξιοποίηση και χρησιμοποίηση σε έναν βαθμό της εργατικής δύναμης. Δηλαδή, δεν δικαιούσε. Δεν μπορείς να ξανήσεις επιχειρηματίας. Δεν μπορείς. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία παίζουν όσον αφορά. Δεν είναι δηλαδή το πρόστιμο μόνο. Γιατί αυτή τώρα, όταν ο άλλος μαζεύει 15 να σκοτώσει τον μπάρκα στο ξύλο, θα πληρώσει το πρόστιμο, το έχει βγάλει το πρόστιμο 30 φορές. Έχετε δίκιο. Το κράτος προφανώς γνωρίζεται ότι έχει συγκεκριμένα όρια που μπορεί να δράσει. Και προφανώς τέτοιου είδους παραδείγματα, τέτοιου είδους γεγονότα, εμείς και ακόμα από την ποινική τους πλευρά τα ελέγχουμε. Δεν είναι βέβαια δικός μου, δική μου αρμοδιότητα. Βεβαίως, αλλά τα ελέγχουμε. Και έχουμε αυτή τη δυνατότητα πλέον τα συναρμόδια υπουργεία να ελέγχουν τέτοιου είδους γεγονότα. Οφείλω εδώ να πω το εξής. Είναι πολύ χαρμόσυνο το γεγονός ότι τα παιδιά τα οποία κάνουν μεταφορές φαγητού, γιατί υπάρχουν διαφόρων ειδών μεταφορές, είναι και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν σε πολύ μεγάλες εταιρείες ή κάνουν δέματα, έτσι, αυτοί, αλλά τα παιδιά τα οποία δουλεύουν με το μηχανάκι και κάνουν μεταφορές φαγητού, πλέον έχουν έχουν δυνατά σωματεία και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ, με παρεμβάσεις και στο εργατικό κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι υπερασπίζονται όλα αυτά τα παιδιά τα οποία δουλεύουν καθημερινά στο μηχανάκι επάνω. Α, πες το Κώστα. Το Πανεργατικό Μέτωπο, το πάμε, έχει βγάλει ανακοίνωση όπου λέει ότι η κυρία η οποία έχει βγάλει την ανακοίνωση αυτή ψηφίζει και στο εργοδοτικό σωματείο. Είναι δηλαδή και το άλλο μεγάλο κομμάτι, όπου έχουμε σωματεία απόλυτα εργοδοτικά. Τώρα, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, εντάξει, το λέω για να. Γιατί.
Κοιτάξτε, που λέει πάρε το απόφαση αριστράτου να αφήσει το συνδικάτο. Να κοιτάξτε, ποιο είναι το συνδικάτο. Υπουργέ, να μιλήσουμε και λίγο για το χώρο. Δηλαδή αυτό που λέμε ζυμώσεις, αριστερά, κεντροαριστερά. Ο κύριος Τσίπρας χθες ήταν σαφής. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά. Δηλαδή δεν θα ήθελε να γίνει το μεγάλο κόμμα της κέντροαριστεράς. Είπε το κόκκινο και το πράσινο. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τι όρια μπορεί να έχει η διεύρυνση και ποια είναι αυτά που σηματοδοτούν αυτό που λέμε όρια και διεύρυνση. Κύριε Αλβανίτη, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που γίνεται ο διάλογος, το όριο είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι, κατά την άποψή μου, μια διαδικασία πολιτική, η οποία διχοτόμησε τα κόμματα της χώρας σε αυτούς που υπερασπίζονται μια εθνική γραμμή, για να το λέω, για να το πω ξεκάθαρα. Από τους δύο που πήρατε μέσα, ο ένας πάντως δεν ήταν στα κάγκελα. Ναι, όχι, εγώ δεν αξιολόγω τα πρόσωπα. Λέω, επειδή μου βάλετε τα όρια, ποιο είναι το όριο. Εγώ θεωρώ ότι είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Και η Συμφωνία των Πρεσπών σε μια κατεύθυνση, αν θέλετε, υπεράσπισης των δικαιωμάτων των λαών. Όχι τι είχαμε ως ιστορία εμείς και πώς υπερασπιζόμασταν την ιστορία μας. Αν θέλετε, το δείτε εκεί. Έτσι, το βάζω εκεί. Τώρα, εγώ χάρηκα πάρα πολύ, οφείλω να σας πω. Ήσασταν ευθύς χθες. Ήμουνα, ναι. Οφείλω να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για την αναφορά του Πρωθυπουργού, όπου, αν θέλετε, σταματάει και έναν διάλογο που γίνεται και στο δημόσιο διάλογο, που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται, κάνει ράν. Προφανώς τα κόμματα μετατοπίζονται. Έχουν αυτή την δυνατότητα να μετατοπίζονται, ανάλογα και τη συγκυρία. Όμως έχουν ένα πυρήνα. Όπως είναι και το ανθρώπινο σώμα. Έχουν ένα κύτταρο. Αυτό το κύτταρο λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγει από την αριστερά. Εμείς υπερασπιζόμαστε στις δύσκολες στιγμές του 3%, αλλά και στις εύκολες, σε εισαγωγικά στιγμές, τις καλύτερες στιγμές των κυβερνητικών ετών, υπερασπιζόμαστε τον ρόλο μας ως της ευρωπαϊκής αριστεράς. Πάντα το λέγαμε αυτό. Με κόστος. Ρίξε στο κρασί νερό, θα μείνει κρασί. Όχι, δεν είναι αυτό. Λέω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να είναι η διαχωριστική γραμμή. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι προφανώς και πρέπει να γίνουν ευρείες συζητήσεις, αν θέλετε, του χώρου. Όχι για να υπερκαλύψεις κάποιον χώρο, αλλά για να μπορείς να υπερασπιστείς πολιτικές. Δηλαδή, το 12ωρο που υπερασπίζεται το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Το Λαϊκό Κόμμα. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το οποίο έχει ψηφιστεί στην Αυστρία. Εμείς. Τι θα κάνουμε, θα το υπερασπιστούμε? Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα τεθεί στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό και λέω ότι οι ευρωεκλογές, αυτές που θα διεξαχθούν τώρα, είναι πολύ σοβαρές στον πυρήνα της πολιτικής τους. Mm-hmm. Πολύ σοβαρές. Έχουμε να συγκρίνουμε δύο κόσμους. Τον κόσμο της υπεράσπισης της εργασίας, mm-hmm. τον κόσμο των δικαιωμάτων, αυτόν τον κόσμο και τον κόσμο των λίγων, των εργοδοτών, αυτών οι οποίοι θέλουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν χωρίς δικαιώματα 12 ώρες. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι τα όρια μπορούν να ανοίξουν. Και προς τα δεξιά μας, αν θέλει κάποιος να πει. Το ανοίξατε εκεί, εντάξει. Ναι, αλλά και προς την αριστερά μας όμως, όπου εκεί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος παρακολουθεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το βιώνω, αν θέλετε, από την συμμετοχή μου στην εκλογική μου περιφέρεια. Έτσι. Θα πρέπει να κάνουμε και μια κίνηση προς τα εκεί, γιατί υπάρχει κόσμος που μας παρακολουθεί. Δεν μπορούμε να τον αφήνουμε μόνο του. Και να μπορέσουμε στα μίνιμουμ που συμφωνούμε να πάμε μαζί. Πρέπει να το κάνουμε. Αν καταλαβαίνω κάτι. Εμείς οφείλω. Να σου πω κάτι, κύριε Μπάρκα. Εγώ είμαι και στο χώρο και στη δημοσιογραφία και στα αυτά που λέμε και στα κινήματα. Είμαι μέσα. Και είμαι πάντα, και να σου πω τώρα. Θέλω να μιλάνε οι άνθρωποι. Και εκεί μπορούμε να συναντηθούμε με ένα συντηρητικό άνθρωπο, λέει, να συναντηθούμε, και ένα συντηρητικό με ένα αριστερό και με ένα σοσιαλδημοκράτη στα θεματικά. Στα δικαιώματα των ανθρώπων να περπατούν ελεύθεροι. Μπορεί να συμφωνήσει και ένα δεξιό. Να μπορεί να περπατάει στον δρόμο, να μην μαχαιρώνει τους γκέι, να μπορούν να ζουν σαν άνθρωποι. Λέω, ξέρω, στα θέματα της τοξικού εξάρτησης, στα θέματα κοινωνίας. Μπορεί να έχει συμμαχίες τέτοιες, βεβαίως. Αν ανοίγει τέτοια κουβέντα και με τους σοσιαλιστές ή σοσιαλδημοκράτες, είναι, νομίζω, προς θετική κατεύθυνση γενικώς. Και γιατί όχι και με τη δεξιά, με τους δεξιούς ανθρώπους, αν είναι δυνατόν. Στα θέματα όμως στρατηγικής, εκεί μπαίνουν τα ερωτήματα αν είναι συμμαχίες στρατηγικού χαρακτήρα ή τακτικής. Όχι, δεν είναι. Κατάλαβε τώρα το λέω. Όχι, δεν είναι τακτική. Όχι. Δεν είναι τακτική. Καθόλου τακτική δεν είναι. Εμείς τοποθετούμε την πολιτική μας ανάλυση, βάζουμε τα ζητήματα στο τραπέζι.
Εμένα οφείλω να σας πω ότι με στεναχωρεί που η ηγεσία του Κινάλη. Δεν ήταν χθες. Όχι, δεν είναι χθες. Δεν είναι πουθενά ότι υπερασπίζεται τον λόγο του Μητσοτάκη, τον ακραίο λόγο του Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι ο λόγος της Νέας Δημοκρατίας της δεκαετίας του 90 και του 2000. Τον ακραίο λόγο του Μητσοτάκη, τον λόγο του Γεωργιάδη και του Βορύδη, τον υπερασπίζεται όλο. Εμένα αυτό με στεναχωρεί και οφείλω να σας πω ότι στεναχωρεί και έναν κόσμο ο οποίος, αν θέλετε, κοίταζε προς το Κινάλ. Τελικά, να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, κύριε Μπάρκα. Θεωρείτε ότι οι εκλογές θα κρυθούν από την κεντροδεξιά, από τους πολίτες της κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς για το ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ θεωρώ ότι θα κρυθούν από τους πολίτες οι οποίοι παρακολουθούν τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον κρίνουν μεν, αλλά δεν του φωνάζουν και δεν είναι αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι μας έχουν γυρίσει την πλάτη και δεν μπορούμε να πάμε στις περιφέρειες μας. Μια χαρά, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν στις περιφέρειές τους και περπατάνε μια χαρά και μιλάνε με τον κόσμο. Θα κρυθούν, κατά την άποψή μου, από αυτά που έχουμε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα, που έχει να κάνουν, που είναι, ας πούμε, 120 δόσεις, είναι η επιδότηση, τα κόκκινα δάνεια, όλα βάλει τα μέσα, αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό που πραγματικά λέμε καθημερινότητα. Είναι δηλαδή η επαφή του πολίτη με την δημόσια διοίκηση στην καθημερινότητά του. Εκεί νομίζω ότι θα κρυθούμε. Άντε, καλό κουράγιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ μια λέξη έχω να σας πω που ουσιαστικά προσδιορίζει και το επόμενό μας θέμα. Αντισταθείτε. Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει: καλά, είμαι εδώ. Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε.